Καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και χρειάζεται να μας ευχηθείτε καλή επιτυχία. Έχετε πει ότι έχετε νέες ιδέες, έχετε μια ομάδα γύρω από εσάς με έναν καινοτόμο σχεδιασμό, προκειμένου να πάτε μπροστά την ΕΑΣΥ και έχετε σταθεί και στον πολύ σημαντικό ρόλο των ενώσεων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η αρχή είναι να δούμε πραγματικά την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η οργάνωση, να δούμε τι θα παραλάβουμε, ποιος είναι ο κουμπαράς στην οργάνωση, αν το πω έτσι λαϊκά. Έχετε ενημερωθεί για τα πρώτα στοιχεία που αφορούν? Δεν έχουμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάποια ενημέρωση. Ούτε εικόνα, ούτε. Η εικόνα δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, πρέπει να τα δούμε όλα με υπομονή. Είναι μια περίοδος, όπως είπατε και στον πρόλογό σας, ιδιαίτερα δύσκολη στο μέτωπο της οικονομικής συγκυρίας. Οι αγρότες ζητούν φοροελαφρύνσεις, ζητούν εφόδια προκειμένου να συνεχίσουν το σχεδιασμό και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Η Ένωση πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το μέτωπο? Η Ένωση πρέπει να ξαναπατήσει τα πόδια της. Πρέπει να ξαναστηθεί από τις τάχτες της. Είναι μια ένωση με πολύ βαρύ όνομα, έχει ένα πολύ βαρύ brand name, είναι μια οργάνωση που έχει απίστευτες υποδομές, τις καλύτερες στον ολλανδικό χώρο. Είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση της χώρας. Και στο λάδι και στα σταφύλια και στο κρασί. Απλά πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση η οργάνωση. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει χάσει το ιδεολογικό της προσανατολισμό και το παρεμβατικό της ρόλο. Και σίγουρα την αξιοπιστία της απέναντι στους παραγωγούς. Πώς την αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί την ΕΑΣΥ σήμερα? Κοιτάξτε, υπάρχει μια απαξίωση. Ο κόσμος δύσκολα θα επιστρέψει, εκτός κι αν τον εμπνεύσει το κάτι διαφορετικό, το κάτι το καινούριο. Εμείς είμαστε άνθρωποι, το νέο πενταμελές, άνθρωποι της παραγωγής. Είμαστε ένα κομμάτι από αυτούς, από αυτό το κοινωνικό ιστό. Ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε πόσο δύσκολα πρέπει να κοπιάσεις, να προσπαθείς για να βγάλεις ένα καλό προϊόν. Και κάναμε αυτή την προσπάθεια πιστεύοντας ότι η οργάνωση μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το ρόλο. Η πρώτη προτεραιότητα του Σταύρου Γαβαλά ποια είναι, πέρα από την οικονομική εξυγίανση που αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος πριν από λίγο? Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα του Σταύρου Γαβαλά, είναι η πρώτη προτεραιότητα ενός συμβουλίου και θα το τονίσω ότι μπορεί να είμαστε στη διοίκηση 5 άτομα βγήκαμε. Το συμβούλιο είναι 9 μελές, δεν περισσεύει κανείς από τους 9. Πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την οργάνωση. Με καλή διάθεση, χωρίς να υπονομεύει ο ένας τον άλλο, να δώσουμε δείγματα γραφής και να κάνουμε τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε να νιώσει ικανοποίηση γι' αυτό. Κύριε Γαβαλά, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν τονίσει την ανάγκη και κατά το πρόσφατο παρελθόν την ανάγκη να υπάρξει ένας νέος νόμος που θα διέπει τη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Δυστυχώς, κάθε λίγο βγαίνει και ένας νόμος. Το οποίο αλλάζει τα δεδομένα, αλλάζει ο ένας νόμος, συγκρίνεται με τον άλλο νόμο. Εγώ πιστεύω ότι οι οργανώσεις δεν πρέπει να περιμένουν τον κάθε νόμο που θα βγάλει κάθε κυβέρνηση. Αν μια οργάνωση είναι ισχυρή, πατάει δυνατά στα πόδια της, δεν περιμένει από το κράτος κάτι να κάνει. Είναι αυτόνομη. Αυτός είναι ο στόχος. Να είμαστε αυτόνομοι, να μην περιμένουμε ούτε κρατική παρέμβαση, ούτε τους νόμους που θα βγουν κατά καιρούς. Όπως και να έχει όμως, η αλλαγή του σχεδιασμού κάθε κυβέρνηση επηρεάζει τη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Σίγουρα επηρεάζει, αλλά ένα ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα δεν περιμένει ένα νόμο για να διορθωθεί. Αυτό γίνεται όταν είναι κακή κατάσταση. Ψάχνει μια σανίδα σωτηρίας από ένα νόμο. Μάλιστα. Πώς θα κινηθείτε στην ελαιοκομική περίοδο? Νομίζω τώρα ότι μια νέα διοίκηση σε μια ελαιοκομική περίοδο που ξεκινάει σε ένα μήνα. Χωρίς καν να ξέρουμε τι γίνεται με τις υποδομές που είχαμε στο λάδι, τα τυποποιητήρια, χωρίς να έχουμε εικόνα τι γίνεται εκεί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι πολύ πρόωρο να μας ζητάτε μια τέτοια απάντηση. Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία ο αγροτικός κόσμος δεν έχει ενημερωθεί πλήρως? Εγώ νομίζω ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί, μπορεί να ενημερωθεί. Ή θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί? Βέβαια. Σίγουρα. Ένα μήνυμα προς τους παραγωγούς που πασχίζουν καθημερινά? Κοιτάξτε, δίνουν το μήνυμα δικό είναι ότι και περιμένουν από εσάς. Ζούμε στη γη της επαγγελίας. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Είναι ένας μύθος. Δηλαδή, έρχονται 5 εκατομμύρια τουρίστες. Ακούω πολλές συζητήσεις πολλά χρόνια να παντρέψουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Ακούω διάφορα. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Πιστεύω πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί.
περιφέρεια, πανεπιστήμια, οργανώσεις, επιμελητήρια. Να βάλουμε ένα κοινό στόχο, να πιστέψουμε σε αυτό και να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν είμαστε όλοι μαζί. Τίποτα. Συστράτευση λοιπόν. Συστράτευση. Το λέτε. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Θα πρέπει να βάλει και το χεράκι της η πολιτεία. Εγώ δεν περιμένω. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βγω να πω φταίει η πολιτεία για αυτό, φταίει η πολιτεία για εκείνο. Θέλω να πατώ στα πόδια μου, μοναχός μου. Δείξατε και πολύ συγκινημένο σήμερα. Ήταν μια, για μένα, μια φορτισμένη, πολύ φορτισμένη κατάσταση. Εντάξει, μπήκα σε ένα χώρο που είχα να μπω καιρό, μπήκα σε ένα χώρο που ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο και εντάξει, όλα καλά. Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.